και φυσικά δεν είναι και καλές οι εξελίξεις σε σχέση με τις έρευνες. Πριν από λίγο εντοπίστηκαν συντρίμμια του ελικοπτέρου κοντά στην Κίναρο, στο σημείο δηλαδή και που χάθηκε το στίγμα του ελικοπτέρου στις 3 παρατέταρτο το πρωί. Εντοπίστηκαν λοιπόν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου. Συνεχίζονται φυσικά οι έρευνες για να βρεθούν. Στη θάλασσα. Οι πρώτες πληροφορίες, η Δήμητρη, λένε ότι βρέθηκε στη θάλασσα. Δεν υπάρχει ακόμα βέβαια επίσημη ανακοίνωση. Όπως καταλαβαίνετε, γίνονται ακόμα οι έρευνες για να εντοπιστούν τα τρία άτομα που επέβαιναν. Είναι πολύ δύο έμπειροι υποπλοίαρχοι αυτοί που επέβαιναν στο ελικόπτερο και ένας χειριστής οργάνων. Γίνονται λοιπόν έρευνες για να εντοπιστούν. Θυμίζω ότι το ελικόπτερο έχασε το στίγμα του στις 3 παρατέταρτο και αν έχει απομειωθεί από την φρεγάτα στο πλαίσιο άσκησε στραπή. Τι τύπο ελικόπτερο ήταν αυτό? Ήταν σύγχρονο Αγκούστα Μπέλ. Κοίταξε.